Κυρίες και κύριοι, η φετινή χρονιά σηματοδοτεί τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Την ευγενέστερη και κορυφαία στιγμή της νεότερης ιστορίας των Ελλήνων. Των Ελλήνων που με μόνο εφόδιο τον έρωτα τους για την ελευθερία συμπίκνωσαν στην 25η Μαρτίου του 1921 την ιστορική τους διαδρομή και βούληση για απόκτηση του υπερτάτου αγαθού της ελευθερίας τους. Αμφισβητώντας με τον ξεσηκωμό τους κάθε μορφή δουλείας, καταπίεσης και τυραννίας, πέτυχαν με θυσίες και αίμα την δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, εμπνέοντας και τις επόμενες γενιές Ελλήνων για τους διαδοχικούς αγώνες που θα επακολουθούσαν για απελευθέρωση και των υπολείπων υποξένει κατοχή ελληνικών εδαφών. Την ίδια στιγμή μετέτρεψαν την δική τους παλιγενεσία σε εξέχον γεγονός στην ιστορία της Ευρώπης αλλά και των υποδούλων λαών ευρύτερα αποτελώντας πηγή έμπνευση του διεθνούς φιλελευθερισμού αλλά και του κύματος αλληλεγγύης που οδήγησε ξένες δυνάμεις να συνδράμουν στην δημιουργία του ελληνικού έθνους, του ελληνικού κράτους, κατά αντίθεση με τις τότε πολιτικές που υπαγόρευε το καθεστώς της λεγόμενης Ιερή Συμμαχίας. Η Μεγαλόνησος, ως αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, συνεισέφερε στον εθνικό αγώνα όχι μόνο χρήματα και προμήθειες, αλλά και ενεργά συμμετέχοντα στον αγώνα της ελευθερίας. Έλληνες της Κύπρου εθελοντικά έδωσαν με την άμεση συμμετοχή τους το δικαίωμα η Κύπρος να συνεορτάζει την επέτειο της 200η ετηρίδας αισθανόμενη δικαίως μέρος της ελληνικής ανεξαρτησίας. Πορευόμενοι πλάι-πλάι προς την Αθανασία ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και ο οικονόμος Δοσίθεος με τον παλαιόν πατρόν Γερμανό ο Χαρλάν Μοσμάλης με τον Παπαφλέσα, ο Μιχάλης Κυπρέος με τον Μακριγάνη, έδωσαν νόημα στις λέξεις, ηρωισμός, θυσία, θάνατος, ελευθερία. Ήταν ο Ανδρούτσος και ο Κολοκοτρώνης, ο Μιαούλης και ο Κανάρης, που ανέθρεψαν τον Μάτσι και τον Βαλικαρίδη που οδήγησαν στον μαχεράκι τον Αχυρώνα αναντήλεκτα κυρίες και κύριοι, το έπος του 21, ως ορόσημο της εθνικής μας συνείδησης, ορίζει το παρελθόν μας. Ταυτόχρονα όμως, ορίζει το παρόν και το μέλλον μας. Εκείνο που προέχει είναι με έργα ή πολιτικές να τιμήσουμε έμπρακτα το νόημα της σημασίας της εθνεγερσίας, συνειδητοποιώντα το δικό μας χρέος έναντι του κυπριακού ελληνισμού. Ιδιαίτερος τούτη τη χρονική περίοδο που Ελλάδα και Κύπρος αντιμετωπίζουν σημαντικές εθνικές προκλήσεις, το χρέος αυτό επιβάλλει πρωτίστως να πορευθούμε σε συνθήκες αραγούς ενότητας και σύμπνοιας προκειμένου να προσθέσουμε τη δική μας σελίδα στην ιστορία του έθνους υπερασπιζόμενη την επιβίωση του ελληνισμού. Την ίδια στιγμή, δεδομένης της συνεχιζόμενης για 46 και πλέον χρόνια τουρκικής κατοχής στην πατρίδα μας, το χρέος μας επιτάσσει μια αναδρομική πορεία στον αγώνα του 1821 ως πράξη αγωνιστικής αφύπνισης, αλλά και μέσω εθνικής ανάτασης, ώστε να αντλήσουμε διδάγματα, αλλά και την δύναμη για τη συνέχιση και την καταξίωση του δικού μας αγώνα. Αγωνιζόμαστε κυρίες και κύριοι, για την επίτευξη μιας λύσης που θα δημιουργεί ένα πραγματικά ανεξάρτητο και ελεύθερο κράτος. Ένα κράτος απαλλαγμένο από ξένα στρατεύματα και εγγυήσει, όπως και οι ίδιοι οι αδελφοί της Μητροπολιτικής Ελλάδας είχαν, είχαν οραματιστεί το κράτος τους πριν από 200 ακριβώς χρόνια. Κυρίες και κύριοι, 200 χρόνια μετά από την Επανάσταση του 1821, στρέφοντας με βαθιά ευγνωμοσύνη το βλέμμα στο σθένος και το μεγαλείο ψυχής των ανθρώπων που ανέθρεψε το ελληνικό γένος, αλλά και όλων των αγωνιστών των εκάστοτε αγώνων του έθνους, οδηγός της δικής μας πορείας, θα συνεχίσει να είναι η παρακαταθήκη του οράματος τους για μια Πραγματικά ελεύθερη πατρίδα. Χρόνια πολλά.